Ρε γαμώτο, κάνε μια προσπάθεια. Μας εγκαταλείπεις, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις. Ρε γαμώτο, δεν αντέχω άλλο. Ελί, σε παρακαλώ, εμπιστέψουμε. Σε παρακαλώ, εμπιστέψουμε. Δεν ήταν αρκετά αυτά που μου είπες πριν. Καλημέρα. Ήθελα να σε ενημερώσω για κάτι σχετικά με τη δουλειά. Ελπίζω να μην σε πήρα σε κακή στιγμή. Όχι, όχι, κυρία. Καλώς. Ναι. Ήθελα να πω. Πείτε μου. Πως έχεις άλλη μια καινούργια υπόθεση. Είναι το σπίτι κοντά στο βουνό και πρέπει να το πουλήσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα. Μα αυτό το σπίτι δεν έχει πουληθεί εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ. Πώς. Άκουσέ με. Πρέπει να το πουλήσεις. Αν όχι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά θα είναι η τελευταία σου αποτυχημένη προσπάθεια στο γραφείο. Εντάξει. Εντάξει, κυρία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή φίλη. Η μαμά μου με άφησε, η κολλητή μου με πρόδωσε. Γενικά δεν. Άσε που πέθανα μικρή. Ωραία, ωραία. Κοίτα, εγώ πρέπει να πουλήσω το σπίτι. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για μένα. Πες μου τι να κάνω και θα το κάνω. Για να βγεις θα πρέπει να μπεις. Ωραία, ωραία, αυτό το κατάλαβα. Τι να κάνω, πες μου. Σώσε με. Τη βλέπεις αυτή την πόρτα. Θα μπεις στο παρελθόν, θα με σώσεις και μετά θα βγεις. Εμπρός. Συγγνώμη. Όλα καλά. Ναι, μια χαρά είμαι. Ποιος είναι καλά. Τι κάνεις, πας. Πάω να βρω τη μητέρα μου. Τη μητέρα σου. Τη βιολογική. Κάτσε, πώς το ξέρεις, πώς έγινε. Πάμε και θα σου πω. Γεια σας. Δεν θα φας. Θα πεινάω. Περίμενε, περίμενε. Θες να σε πάω εγώ σχολείο. Όχι. Να σου πω. Περίμενε. Σε κόλλα. Πρέπει να με σώσεις. Αλλιώς δεν σ' αφήνω να πουλήσω αυτό το σπίτι. Πού είναι? Που ξέρει που καθόμαστε, γιατί έρχεται. Πρόσεχε.
Γιατί οι γονείς σου δεν μου έδωσαν σημασία? Γιατί δεν μπορούν να σε δουν. Τι εννοείς δεν μπορούν να με δουν? Κανένας δεν μπορεί να σε δει. Μόνο εγώ. Δηλαδή μα όρατη. Ναι, πες το κι έτσι. Πού είναι γαμώτο? Πες μου λίγο, πώς ξέρεις ότι είσαι οθετημένη? Και πώς ξέρεις που μένει? Τις προάλλες, καθώς έψαχνα το τετράδιό μου στο γραφείο του πατέρα μου, είδα ένα χαρτί που υπέγραψε για την υιοθεσία μου. Και είχε πάνω τα στοιχεία της. Τα σημείωσα και σκέφτηκα να της μιλήσω. Δεν ξέρεις ότι θα έπρεπε πρώτα να το συζητήσεις με τους γονείς σου. Πάμε, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Περίμενε. Παρακαλώ. Είσαι Κυριακή Αλφάδη? Ναι. Θα θέλεις κάτι, μικρή μου? Είμαι Βάσκη Σερέντη. Σας λέει κάτι αυτό? Όχι, θα έπρεπε. Είμαι η βιολογική σας κόρη. Δεν έπρεπε να σε δω. Ξέρεις, η απόφαση για να σε δώσω ήταν δική μου. Συγγνώμη, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Να είσαι ευτυχισμένη με τους γονείς σου. Αντίο. Ξέρεις, γονείς, δεν είναι εκείνη που γεννά παιδί, αλλά εκείνη που το μεγαλώνουν αγάπη. Πού την βρήκα, ρε. Στο παρελθόν βρισκόμαστε. Ξέρεις πόσες φορές το έχω περάσει. Άσε τα λόγια. Να με σώσεις με πράξεις. Περίμενε. Γιατί αργείς? Είχε πρόβλημα μια φίλη μου, δεν και μπορούσα τι να σημαίνει πίσω. Αυτό, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Τι να τις φωνάζω, φύγε! Τι κάνεις τώρα? Πιστεύεις ότι αυτά είναι χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον? Είσαι μόνο 16 χρονών. Μην μεγαλοποιείς τόσο τις καταστάσεις. Υπάρχουν παιδιά που έχουν φτύσει αίμα να μεγαλώσουν. Άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους. Τη ζωή τους. Κι όμως δεν τίτρουν έτσι. Παλεύουν. Έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπάνε. Είσαι καλά, μωρά μου. Είσαι καλά.